Η ιδιαιτερότητα του φετινού καλοκαιριού έχει επηρεάσει και τη μαρίνα της Καλαμάτας. Οι ιδιοκτήτες σκαφών μπαίνουν στις μαρίνες λόγω της πανδημίας μόνο για την τροφοδοσία τους. Έτσι, μέχρι στιγμής η κίνηση δεν είναι η αναμενόμενη, ωστόσο υπάρχουν ενδείξεις για τη βελτίωσή της. Το καλοκαίρι έχουμε κάποιες καλές ενδείξεις, αν και φυσικά τα πράγματα είναι υποτονικά, δεν ήταν όπως τα παλιά καλοκαίρια. Αλλά απλά τώρα με την άρση των μέτρων, οι ιδιοκτήτες σκαφών που είχαν αφήσει τα σκάφη τους για 1-2 χρόνια σπέβδουν να κάνουν διακοπές. Mm-hmm. Υπάρχει μια ιδιορυθμία σε αυτό το καλοκαίρι. Γενικά οι ιδιοκτήτες σκαφών αποφεύγουν να μπαίνουν σε μαρίνες. Δηλαδή έρχονται, κάνουν τροφοδοσία τους και βγαίνουν να κάνουν τις διακοπές και γενικά αποφεύγουν να έρθουν σε επαφή με κόσμο. Είμαστε στην αρχή του καλοκαιριού και εδώ στη Μαρίνα της Καλαμάτας η κίνηση είναι υποτονική. Σύμφωνα βέβαια με τις πρώτες ενδείξεις, αναμένεται να αυξηθεί η κίνηση τους επόμενους μήνες. Αυτή τη στιγμή είμαστε περίπου στο 70-80%. Το 19 και το 18 είμαστε στο 90-95% και νομίζω και περισσότερο. Όχι, δεν είναι καλή. Θα έπρεπε να ήταν πολύ καλύτερα τα προηγούμενα χρόνια. Όχι, δεν είναι καλή. Οι ιδιοκτήτες σκαφών που προσεγγίζουν τη Μαρίνα της Καλαμάτας προέρχονται κυρίως από ευρωπαϊκές χώρες, με τους Έλληνες να είναι σε πολύ μικρό ποσοστό. Γενικά τα σκάφη που ελιμενίζονται στη Μαρίνα είναι βασικά από Ευρωπαϊκή Ένωση και Αγγλία κυρίως. Φυσικά έχουμε κάποιους Αμερικάνους, αλλά όχι πολλούς. Αλλά γενικότερα είναι από Ευρωπαϊκή Ένωση η πλειονότητα. Έρχονται Έλληνες, αλλά σε πολύ μικρό ποσοστό, όχι όπως σε σχέση με τα προηγούμενα χρόνια.